Σας λέω λοιπόν με ειλικρίνεια, δεν ζητάμε αυτοδυναμία αλαζονίας, όπως ζητούσαν και έπραταν τα κόμματα εξουσίας που γνωρίσαμε το 1974 μέχρι σήμερα. Το περιεχόμενο εσείς θα το δώσετε. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή και δεν ζητάμε να πάρουμε μία ιστορική ρεβάνς. Θέλουμε να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Όσες πολιτικές δυνάμεις αποδεχθούν την υλοποίηση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, πέραν βεβαίως των δυνάμεων που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Διότι με αυτούς. Άρα αποκλείεται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και είναι σαφές. Με τα υλικά του χθες δεν μπορείς να δημιουργήσεις το αύριο. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρξουν, που πιστεύω ότι θα υπάρξουν, μπορεί να υπάρξουν δυνάμεις που αποδεχτούν την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος και την ισχυρή διαπραγμάτευση προς όφελος της χώρας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν μένουν και πολλές δυνάμεις. Μένει το ποτάμι, ο Καμένος, το κουκουέ έχει πει ήδη όχι. Καθίστε. Θα δούμε τι θα πει ο καθένας την ώρα της κρίσης. Σχηματίζεται κυβέρνηση και ξεκινάτε τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Καταρχάς θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος. Θα ζητήσετε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να το ζητήσετε, δεν μπορεί να δοθεί σιωπηρά. Η δική μας επιθυμία είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η διαπραγμάτευση να μην διαρκέσει επαόριστο. Mm-hmm. Όσο το συντομότερο, τόσο το καλύτερο. Και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και άλλο πράγμα το μνημόνιο. Εμείς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, βεβαίως και θα σεβαστούμε τις θεσμικές μας δεσμεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμεύσεις που εκπορεύονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δεσμεύσεις αυτές μας περιορίζουν ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, όχι όμως ως προς το μέσο υλοποίησης των δημοσιονομικών στόχων. Στις συνθήκες ευρωπαϊκές προσδιορίζεται ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη mm-hmm. να συμμορφώνονται στους στόχους, όχι στο μέσο. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μέσο που μας οδήγησε στην καταστροφή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια για μια εκλεγμένη κυβέρνηση να καθορίσει αυτή το πρόγραμμά της, μέσω του οποίου θα οδηγηθεί mm-hmm. σε πρωτογενώς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Το θέμα της δόσης αφορά τις υποχρεώσεις των εταίρων μας, τις δανειακές υποχρεώσεις, mm-hmm. που μονομερώς αυτοί δεν τις υλοποιούν. Αλλά και άλλη φορά είδαμε, αμέσως μετά τις εκλογές του 2012, όταν εξελέγει ο κ. Σαμαράς, ότι η δόση των 11, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμυρίων mm-hmm. τότε, όχι 7 που είναι τώρα, οι υπολείπουσες δόσεις, άργησαν περίπου 6 μήνες να καταβληθούν. Και δεν είδα καμία χρεοκοπία, καμία στάση πληρωμών από πλευρά του ελληνικού δημοσίου, καμία δυσκολία. Θυμάστε τι λέγανε το 12, τα ίδια ακριβώς λέγανε στον ελληνικό λαό. Ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει η δόση και ήταν Ιούνιος οι εκλογές, τον Ιούλιο χρεοκοπούμε. Ούτε τον Ιούλιο χρεοκοπήσαμε, ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβρη, ούτε τον Οκτώβρη, ούτε τον Νοέμβρη. Τέλη Νοέμβρη ήρθε η δόση. Θα ξεκινήσει ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη Δανειακή Σύμβαση. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, συζητείται κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Mm. Η προοπτική της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης. Κάτι το οποίο η κυρία Μέρκελ δεν το επιθυμεί. Αναρωτιέμαι, ποια είναι η θέση του κυρίου Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια απόφαση που θα έθετε τη χώρα η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο αναποτελεσματικών και αδιέξοδων πολιτικών λιτότητας να τιμωρηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Mm-hmm. Θα καταργήσετε τον έμφυα και θα τον αντικαταστήσετε από φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το όριο, ποιο θα είναι, πάνω από ποιο όριο, ποια αξία θα επιβάλλεται αυτό το φόρο. Κυρία Χούγκλη, είναι δυνατόν να με ρωτάτε το όριο όταν αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός φορολογείται με πλασματικούς όρους. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ελαφρυνθούν τα χαμηλά στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Θα επιβαρυνθούν κάποιοι. Κάποιοι έχουν δίκιο να φοβούνται. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι φοροφυγάδες και οι λαθρέμποροι. Και είναι αυτοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Εμείς λοιπόν δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε τα χαμηλά στρώματα, mm-hmm. δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε, θα έρθουμε να ελαφρύνουμε τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα.
Εμείς θα διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να αυξήσουμε τους φορολογικούς τελεστές. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε την εμπειρία που είχαν οι προκατοχοί μας. Δεν έχουμε την εμπειρία της συνδιαλλαγής. Ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν παίρναμε μίζες στα ταμεία τα κομματικά μας από τη Siemens και από άλλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό τι σχέση έχει με την ικανότητα εκεί, των υπουργικών στελεχών? Εκεί πράγματι έχουμε μία έλλειψη εμπειρίας. Όμως θα σας έλεγα ότι αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την εμπειρία που είχαν αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι εμείς τάμπουλα ράσα θα έρθουμε να οικοδομήσουμε μια διαφορετική σχέση αποκατάστασης αξιοπιστίας του πολίτη με την πολιτική.